τα επεισόδια στην Κύπρο θα βάλουν φωτιά και στην Ελλάδα. Υβριδικός τουρκικός πόλεμος μας απειλεί το επόμενο διάστημα. Τα έκτροπα το βράδυ της Παρασκευής στην Λεμεσό λοιπόν, απόρρια άλλων περιστατικών από μετανάστες κατά Κύπριων πολιτών, έχουν προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στο νησί, ενώ πιθανόν να προκαλέσουν αντιδράσεις ακόμα και στην ίδια την χώρα μας. Ο λόγος αφορά τις κατά 80% αυξημένες ροές μεταναστών προς την χώρα μας ολόκληρο το καλοκαίρι, που εισέρχονται από Εύρο και νησιά, ενώ η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί αμήχανη. Τα γνωστά περιστατικά με τους αυτόκλητους σερίφηδες είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα, εν μέσω καταστροφικής φωτιάς στον Εύρο που κατακαίει την περιοχή για 15η ημέρα. Ο περιβόητος φράχτης στον Εύρο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ στο Αιγαίο οι παράνομοι εισβολείς μετανάστες χρησιμοποιούν πραγματικά πανέξυπνες μεθόδους εισόδου στην χώρα, αφού πρόσφατα κάποιοι είχαν ντυθεί ως δίτες. Συγκεκριμένα, από 14 Αυγούστου και ώρα 6 το πρωί έως 17 Αυγούστου την ίδια ώρα, ο συνολικός αριθμός αποτροπών εισόδου παράτυπων μεταναστών ανήλθε στις 2.720, ενώ έχουμε καθημερινά τα ίδια φαινόμενα. Η ελληνική αστυνομία επαγρυπνά και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές αρχές επιχειρεί εντατικά και συστηματικά για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών στην βάση της στήρησης της νομιμότητας με γνώμονα το δραστικό περιορισμό του προβλήματος. Τα περιστατικά αποβίβασης παράνομων μεταναστών είναι πολλά και εξοργιστικά, αφού πλέον αποβιβάζονται μέχρι το νησί των Ανέμων, την κοσμοπολίτικη Μύκονο, και αυτό δεν έχει τελειωμό. Στην Κύπρο, αυτή η πολιτική οδήγησε σε επεισόδια ανάμεσα σε θερμόαιμους μετανάστες και εθνικιστές στην Λεμεσό και πιθανόν αύριο σε κάποια άλλη κυπριακή πόλη. Την ίδια περίοδο στην χώρα μας έχουμε συγκέντρωση παράνομων μεταναστών σε μεγάλες πόλεις και την Αθήνα, οι οποίοι αφού δεν μπορούν να φύγουν στην κεντρική Ευρώπη, αναζητούν διεξόδους παντού για να επιζήσουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.